για εσάς και Last Gaming Lab εδώ πέρα. Και στο σημερινό θα κάνουμε μια σύνθεση, βασικά ένα ωραίο πισάκι για το σαλόνι που μπορεί να παίζει τα πάντα και να κάνετε και ας πούμε live streaming, να παίζει μέσα το PC, ας πούμε το καλό σας στο PC και να μέσα να κάνει στο σαλόνι σας, θα παίζει το μέσα με το PC και θα παίζετε μέσα στο σαλόνι ούτε αν έχετε και καλό δίκτυο. Λοιπόν, εγώ να σας αναφέρω το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο όπως θα το δείτε απλά με υδρόψυξη Cooler Master Sighton 120V2 σε push pull configuration μπροστά. Λοιπόν, κουτί, ένα ωραίο κουτάκι της Cooler Master, είναι πολύ μαζεμένο κουτί και χωράει άνετα αυτά που μπαίνουν μέσα. Είναι φοβερό κουτί, όπως για να το... εντάξει, για το σαλόνι. Τώρα στο δωμάτιο μας το κουτί δεν πάτε. Θέλετε πιο, ένα πιο κουτίνος. Λοιπόν, αυτό το κουτί Cooler Master Lite 110 στα 41 ευρώ βγαίνει και κάτι ψηλά. Φοβερό κουτί. Τι να πω, είναι και ένα βγει μπλε λαντάκι μπροστά. Λοιπόν, Gigabyte H97N Wi-Fi. Γιατί θα μου πείτε τώρα γιατί έβαλες H97. Γιατί καταρχήν είναι μια πάρα πολύ καλή μητρική για ITX μητρική που είναι που να χωράξει αυτό το κουτί. Παίρνει δύο ντυμάκια μνήμες, αυτή μπορεί να την κάνετε μέχρι i7, μέχρι και 16 GB RAM και μέχρι GTX 1080 Ti, οπότε είναι μια καλή πρόταση. Παίρνει δύο ντυμάκια, παίρνει T1150 CPU να βάλετε και μια καταγραφικό που χωράει στο κουτί. Επεξεργαστής. Πολλοί διαφωνείτε που έβαλα i3, παιδιά, είναι εξοπεπέστατη i3. Έχω έναν Skylake στο PC του αδελφού μου. Παιδιά, παίζω GTA με την ενσωματωμένη κάρτα γραφικών στα medium τα γραφικά και στα 55 FPS. Οπότε ξέρετε ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό και με την κάρτα γραφικών που θα πούμε, θα μπορείτε να παίζετε άνετα games. Λοιπόν, μνήμες. Δύο Kingston HyperX Blue. Δύο τεσσάρες είναι, DDR3 στα 1866 MHz. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι και μπλε. Στα 38 ευρώ είχατε ψηλά βγαίνουν. Κάρτα γραφικών. Μπορεί μερικοί να γκρινιάξετε για την κάρτα και επειδή έπαιρνε AMD και επειδή είναι και γύρω στα 115 ευρώ, παιδιά, είναι αξιοπρεπέστατη. Είναι αυτή, το πισό του αδελφού μου είναι με αυτή η κάρτα με J5-4460. Παιδιά παίζει άνετα games και κάνει live streaming. Λοιπόν, 2GB Radeon R7 360. Γιατί δεν έβαλα Nvidia? Γιατί σε αυτή την κατηγορία η AMD βγαίνει λίγο καλύτερη από την Nvidia και είναι και overclock edition. Αν βγαίνετε με 20-30 ευρώ, 40 ευρώ πάνω, πάτε κατευθείαν Radeon R7 370. Και θα ανέβει λίγο τιμή. Αυτή εδώ πέρα είναι καρτάρα, παίρνει ξέπινη τροφοδοσία μπροστά. Φοβερή κάρτα, παιδιά. Να τη τροφοδοσία. Παίρνει DVI-I, DVI-D, DisplayPort κανονικό και HDMI. Λοιπόν, τώρα, επειδή βγαίνει γύρω στα 549 ευρώ αυτό το σύστημα, εγώ το συγκεκριμένο το έχω με 240 SSD σαν αυτό το V300 και 500, και ένα τέρα UNCD Zakavia Blue. Εγώ προτείνω να πάρετε ένα SSD για να βάλετε το λειτουργικό και παιχνίδια στο συγκεκριμένο και αργότερα παίρνετε ένα άλλο σκληρό. Βάλαμε ένα SSD λοιπόν, βάλαμε πολύ καλό SSD, μεγάλο. Kingston SSD Now V300 240GB, με χαρά είναι. Εντάξει, δεν είναι ο HyperX, εγώ έχω τον HyperX, γιατί το HyperX θα πάτε λίγο πάνω, που όλα αυτά είναι εξεπεπέστατος. Εντάξει, Kingston είναι, okay. Και τροφοδοτικό. Μπορείς να ακούγεται μικρό, αλλά έχουμε κάνει μια ωραία κουβέντα. Γράψτε στο Google Cooler Master PSU Calculator. Αυτό το σύστημα μαζί με αυτή την κάρτα παίζει να βγάλει 350W. Οπότε 550 είναι πολύ καλά. Δηλαδή, ό,τι 1150 CPU να βάλετε και ό,τι κάρτα γραφικών σχεδόν να βάλετε που χωράει μέσα στο κουτί είναι αρκετό να το τροφοδοτήσει. Είναι SM Modular και VS550 είναι πολύ φανταστικό τροφοδοτικό. SM Modular κτλ. 49 ευρώ. Άδωνα το σύστημα και θα σας αφήσω
μέχρι να κάνουμε κάτι νεότερο. Παρ' όλα αυτά είναι αξιοπρεπέστατο συστηματάκι για την τιμή του. Εγώ έχω, όπως ανέφερα και στην αρχή, το ίδιο. Με ολό ίδιο, απλά με One City Digital Caviar Blue 1 Tera και αυτόν τον SSD που είπαμε. Και η Dropship ξεκούλα μας στο site 122. Αυτό είναι το βίντεο και σας αφήνω μέχρι το επόμενο επεισόδιο.